Την ώρα που σεισμόπληκτοι βουλιάζουν στην απόγνωση, η ανησυχία χτυπά κόκκινο όχι μόνο για τη σεισμική δραστηριότητα, αλλά και για το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων. Εδώ είναι ο ποταμός Μπαμπουλάνης. Όσο να είναι, έχει φράξει ο ποταμός. Γίνονται προσπάθειες να ανοιχτεί. Αν βγάλει τη μισή βροχή, πάλι θα πλημμυρίσουμε. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ανοβρία για να μην γίνει εδώ πλημμύρα. Όπως παραδέχεται ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας, αρκετές περιοχές παραμένουν αθωράκιστες στην περίπτωση εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, καθώς 10 μήνες μετά τις μεγάλες καταστροφές, η αντιπλημμυρική μελέτη παραμένει στον πάγο από το αρμόδιο Υπουργείο. Έχω στείλει 5 επιστολές και ζητάω να γίνει αντιπλημμυρική μελέτη για να μπορέσει να προστατευτεί η περιοχή. Και έγινε αυτή η μελέτη? Όχι, δεν έχει γίνει. Η τελευταία απάντηση τουλάχιστον από το Υπουργείο ήταν ότι πρέπει να γίνει πρώτα το master plan του αεροδρομίου και μετά η μελέτη. Το οποίο έγινε το master plan τώρα? Τώρα έγινε το master plan. Το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει ακόμα η μελέτη είναι πρόβλημα, γιατί τελικά είστε αθωράκιστοι στη Δημάρχεια. Έτσι είναι. Δυστυχώς. 10 μήνες μετά τις πρωτόγνωρες εικόνες πλημμυρικών φαινομένων σε αρκετά χωριά του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, η ανησυχία είναι έκδηλη στην ευρύτερη περιοχή. Και από το βουνό αυτό μέχρι πέρα το άλλο βουνό ήταν μία θάλασσα. Εγώ ερχόμουν την ημέρα εκείνη από το Ηράκλειο, σταμάτησα στους Αποστόλους, διότι εδώ ήταν λίμνη. Να μην ξανασυμβεί αυτό που συνέβη πέρυσι. Όλο το σπίτι γέμισε λάσπες. Και η πυροσβεστική ήρθε λοιπόν και σας έβγαλε από την αυλή. Ναι, ναι. Τον άντρα μου τον έβγαλε τσάπα. Ελπίζω αυτά να μην τα ξαναζήσουμε. Πρέπει να συντομευτεί, να γίνει κάτι έστω και εμβαλωματικό, για να προλάβουμε τα χειρότερα. Και καλά να είναι το πρόβλημα σε περιουσίες, να μην είναι σε ανθρώπινες ζωές. Να μπουν στα σπίτια να πνίξουν ανθρώπους. Εδώ ήταν μια λίμνη από ό,τι ακούσαμε. Λίμνη, ήταν λίμνη. Έχει δοθεί εντολή να γίνει διαπλάτηση του ποταμού και βάθεμα όσο γίνεται. Εδώ το ποτάμι είχε βγει πάνω και είχε φτάσει μέχρι εκεί τα πρώτα σπίτια και μέχρι το χωριό Σκλαβεροχώρη δεν φαινόταν. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την αντιπλημμυρική μελέτη για να μπορέσουμε να προσανατολίσουμε προς τα ποια μεριά και σε πόσους υποδοχείς θα πάνε τα νερά. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει στην περιοχή αν αύριο μεθαύριο κάνει βροχοπτώσεις της τάξης της περσινής. Θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε σε χωριά όπου κάτοικοι έζησαν εφιαλτικές στιγμές με τους ίδιους να κρούν το καμπανάκι του κινδύνου προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις, απομακρύνοντας το κίνδυνο να ζήσουν ξανά αντίστοιχες δραματικές καταστάσεις. Και ρωτάω τώρα εγώ, εμείς κάνουμε και διανοίγουμε αυτά τα οποία υπάρχουν, τα υπάρχοντα. Μελέτη έχουμε. Έχει γίνει λοιπόν ένα τεχνικό έργο με βάση τις μελέτες, αλλά το κράτος δεν έχει προβλέψει τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δεν έχουν γίνει αντιπλημμυρικές μελέτες καθόλου. Εδώ υπάρχει μία έξοδος των νερών της βροχής, τα οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη για να μεταφερθούν τα νερά αυτά στο ποταμό. Θα καταλήγουν στο χωριό. Άμεσα να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις, γιατί αν δεν γίνουν παρεμβάσεις, με το πρώτο νερό όλα αυτά τα νερά που έρχονται από το τεχνικό θα πλημμυρίσουν το χωριό Σκλαβεροχώρη που είναι δίπλα μας, που βγαίνουν ακριβώς τα πρώτα σπίτια.